Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει με την υλοποίηση 4 προγραμμάτων. Από 450 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν μέσω αυτών, θα ωφεληθούν περισσότερες από 5.000 νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς και 2.800 πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα ενταχθούν σε πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης. Ξεκινούμε για τη νέα προγραμματική περίοδο που πρέπει να γνωρίζετε ότι ήδη ξεκίνησε με έργα τα οποία ήταν για τους παιδικούς σταθμούς, ήταν τα πρώτα έργα που έχουμε υπογράψει, ήταν για τα αμαία συνοδούς και παράλληλα μέσα στον Οκτώβριο βγαίνουν οι πρώτες δράσεις για τα προγράμματα για τη νέα προγραμματική περίοδο. I think it's very important to... Άρα πλέον γίνεται μια στροφή στην Ελλάδα από τις υποδομές που ήταν η απόλυτη προτεραιότητα προηγουμένως προς πιο προηγμένα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την έρευνα. Τα προγράμματα με τα οποία ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 25 ετών. Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν θα επιχορηγούνται κατά 100% για δαπάνες από 5.000 έως 25.000 ευρώ. Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν την υποστήριξη των πτυχιούχων στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος για 2 έτη με την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών. Το νέο ΕΣΠΑ συνεχίζει να λειτουργεί συμπληρωματικά σε έργα υποδομών. Θεωρώ ότι δίνει προτεραιότητα και πάλι σε έργα υποδομών περιβάλλοντος. Συνεχίζει όμως να δίνει και μία ανάσα κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο επιχειρήν δηλαδή. Από το νέο ΕΣΠΑ πολύ λίγα χρήματα θα πάνε σε νέα έργα. Από το πακέτο των 35 δις, ένα μεγάλο κομμάτι θα φύγει σε έρευνα και τεχνολογία, σε καινοτόμες δράσεις. Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι θα πάει στα έργα τα ήδη δημοπρατημένα, τα παλιά, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Για νέα έργα δηλαδή, χωρίς να ξέρω να σας πω το νούμερο ακριβώς, γιατί δεν ξέρει κανείς να το πει, θα έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δεύτερη δράση είναι η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων για τον εξυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι από 30.000 έως 300.000 ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να σχετίζονται με τον εξυγχρονισμό της υποδομής των μονάδων και τη λειτουργία τους μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα μπορούν να είναι μέχρι 18 μήνες. Έχουμε πάει σε όλη την Κρήτη, έχουμε ενημερώσει ειδικά τους δημάρχους και τους φορείς υλοποίησης όλων των έργων. Διεκδικούμε όλα αυτά τα έργα τα οποία μπορούν να δώσουν μια ανάπτυξη και απασχόληση στην Κρήτη, μια κοινωνική συνοχή, έχοντας ως στόχο ένα τρίπτυχο, οραματιζόμαστε, διεκδικούμε, υλοποιούμε. Έχουμε αρκετά όρημα έργα, με πρώτο και καλύτερο ένα σχολείο δημοτικό, βιοκλιματικό, έτοιμο εδώ στο Γάζι και βεβαίως και άλλα έργα όπως είναι η αντιπλημμυρική μελέτη του Γαζίου. Έχουμε πολλές μελέτες οι οποίες θέλουν κάποια πράγματα, δεν έχουν τελειώσει, όπως είναι ο κεντρικός δρόμος του Γαζίου, από εδώ μέχρι τον Ξηροπόταμο, όπως είναι το θαλάσσιο μέτωπο. Η τρίτη δράση στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι τομείς που θα επιδοτηθούν μεταξύ άλλων είναι αυτή της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας πληροφορικής, της αγροδιατροφής και της εξοικονόμησης ενέργειας. Μέσω της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης για τα επόμενα 2 έτη. Δαπάνες που θα ενισχυθούν θα είναι μεταξύ άλλων η προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού, το λειτουργικό κόστος, κόστος μισθωτής εργασίας, αμοιβές τρίτων και άλλες δαπάνες. Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο έως 50.000 ευρώ συνολικού κόστους με επιχορήγηση έως 100%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 120 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πλέον στα χέρια της κυβέρνησης η δυνατότητα να σπεύσει, να παρουσιάσει όρημα και σοβαρά έργα. Είναι στα χέρια των περιφερειών να κάνουν όριμες και σοβαρές προτάσεις ώστε να εκταμιεύσουμε και το τελευταίο ευρώ. Ενώ η τέταρτη δράση αφορά την αναβάθμιση του επίπεδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενώ θα επιχορηγηθούν σχέδια με προϋπολογισμό από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.